Αναμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον Λούκα Σωτηρίου. Ξεκινάει το παιχνίδι γυρίζοντας την μπάλα πίσω της ομάδας της ΑΕΛ. Εμπραλίντζε, η κεφαλιά έξω, κάτω το σημειάκι, ο Σαντίκ έκανε την κεφαλιά. Τους γηπεδούχους, οι υπόλοιποι πίσω για να μαρκάρουν. Η σέντρα πέρασε από τον Μιλιτσιάνου. Χάρης Κυριάκου, έρχεται ο Δρασκόφσκι, το σούτ έξω. Πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι και για την ομάδα της ΑΕΛ. Δεν ήταν και η καλύτερη, πρόλαβε όμως την μπάλα. Ο Εμπραλίντζε τώρα στην περιοχή, έχοντας την μπάλα στο δεξί. Εμπραλίντζε σουτάρει. Η μπάλα λίγο έξω, μεγάλη ευκαιρία. Παπαφώτης. Μαζάν. Η σέντρα με μπόλικο φάλτσο. Η μπάλα θα περάσει έξω. Τόρες. Φέρε ωραία την μπάλα στο δεξί. Τόρες δοκιμάζει το σουτ. Δεν ήταν κακό, η μπάλα όμως θα περάσει έξω. Σουτ από τον Τόρες, κλέβουν οι Ισαήλ, ο Μαρόσα στην περιοχή, σουτάρει με το αριστερό, με δύναμη πάνω στον Σισκόφσκι. Ο Εμπραλίντζε, τώρα θα γίνει η πάσα για τον Κοβάσεβιτς, έχοντας μάλα στο αριστερό, στρώσιμο για Ζαμόα, το σουτ! Φοβερή απόκρουση από τον Μέγερη στο πολύ δυνατό σουτ. Και γι' αυτό το κόρνερ τελικά, με πάσα για τον Μπένι που σεντράρει, πέσιμο στην περιοχή. Διαμαρτυρίες από πλευράς Δόξα, ήταν ο Καραμανόλης που πήγε μπροστά να δει την φάση. Αυτό ακριβώς γίνεται και αυτό, Ανδρέα Ψάλτη, συνήθως σημαίνει ένα πράγμα. Βλέπει την φάση Ανδρέα για να αποφασίσει αν τελικά θα δοθεί πέναλτι για την Δόξα ή θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Και θα δώσει πέναλτι για την ομάδα της Δόξας. Έτοιμος ο Μέγερη, θυμίσουμε ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει τουλάχιστον το ένα πόδι πάνω στη γραμμή. Ο Σαντίκ εκτελεί με δύναμη, αποκρούει ο Μέγερη, το σούτ στη συνέχεια, νέα απόκρουση. Αγκαλιάζουν τον τερματοφύλακά τους οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, διπλή απόκρουση από τον Μέγερη. Έγινε το λάθος, ωραίο τακουνάκι για Έουλερ, η πάσα περνάει για Τόρες. Δεν ήταν καλό το τελείωμα της φάσης από τον Τόρες, νομίζω πήγε να δώσει πάσα. Εμπραλίντζε, ωραία το overlap του Κοβάσεβιτς, ήρθε παλιά από κοντά, δεν μπαίνει τον γκολ. Ο Μέγερη ακούμπησε τελευταία στιγμή την μπάλα, Σάση, η σέντρα, η μπάλα στα δίχτυα, λάθος από τον Μέγερη. Η μπάλα περνάει την γραμμή τέρματος, δεν υπολόγισε καλά. Φάνηκε ότι πέρασε ο κίνδυνος. Η σέντρα που γίνεται, ο Μέγερη, νομίζω δεν ακουμπάει ή ακουμπάει πολύ λίγο την μπάλα. Από εδώ θα φανεί καλύτερα. Στην σέντρα που γίνεται, το VAR ελέγχει την φάση. Ακόμη δεν έχει δείξει σέντρα ο Λούκας Σωτηρίου. Λοιπόν, να δούμε ξανά την φάση. Εδώ ελέγχεται η φάση για την πάσα εδώ στον Εμπραλίντζε. Εδώ κανένα offside. Εδώ νομίζω είναι πίσω από την μπάλα ο Σαντίκ. Άρα το ερώτημα είναι εάν υπάρχει offside στην πρώτη πάσα στον Εμπραλίντζε. Ο διαιτητής σφυρίζει και έχει δοθεί offside. Το VAR λοιπόν ακυρώνει τον γκολ της Δόξας. Και ο Εμπραλίντζε στο έδαφος πίσω από το τείχος σε περίπτωση που δοκιμάσει σιρτά το σούτο Έουλερ. Έουλερ απευθείας γκολ, 1-0 για την ΑΕΛ. Είχαμε πει ότι από εκείνο το σημείο είναι ιδανικό για εκτέλεση από τον σπεσιαλίστα Έουλερ, τον αριστεροπόδαρο. Χαμένο πέναλτι, ακυρωθέν γκολ για την ομάδα της Δόξας. Η μπάλα χτύπησε και πάνω σε παίχτη που ήταν στο τείχος. Εμπραλίντζε, η πάσα του για τον Μπένι. Την Τζανή. Πάσα είναι καλή, το γύρισμα από κοντά, 1-1 σε κενό τέρμα ο Σάση.
Αυτή τη φορά τον γκολ νομίζω θα μετρήσει κανονικά. Ο Τιτζανί. Όχι εδώ. Και πάλι θα ελεγχθεί η φάση από το VAR. Βλέπουμε ξανά. Εδώ θα ακυρωθεί και αυτό τον γκολ. Θα ακυρωθεί και αυτό τον γκολ της Δόξας. Έουλερ. Απευθείας και πάλι αυτή τη φορά στην πλευρά του τερματοφύλακα. Ο Σισκόφσκι σε κόρνερ. Η Δόξα. Εδώ και ώρα έχει να φτιάξει φάση. Και τελευταίο σφύριγμα. Τελευταίο σφύριγμα από τον Λούκα Σωτηρίου. Η ΑΕΛ θα πάρει την νίκη με 1-0 μέσα στο Μακάριο Στάδιο επί της Δόξας.